Να αποκάλεσε συνασπισμό και είναι ακριβώς αυτές οι αποστάσεις των 8 κομμάτων στο πολιτικό φάσμα της χώρας που κάνουν αυτή την, γεγονός, ναι. Το συνασπισμό να είναι εύθραυστο και το ότι υπάρχουν αυτές οι αποστάσεις πέτρα είναι σημαντικό να πούμε ότι διαφέρουν και οι ιδεολογίες και πώς αυτό θα μπορεί να δουλέψει τελικά. Μάλιστα. Και πώς θα αυτές οι ιδεολογίες θα μπορέσουν να υπάρξει σύζευση, να παντρευτούν και να υπάρξει συνεργασία. Όπως βεβαίως, Παύλο, και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εδρών στην Κνεσέτ επιτυχάνεται οριακά. Ναι, ακόμα ένας παράγοντας που κάνει αυτό το συνασπισμό εύθραυστο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. 120 συνολικά οι έδρες της Κνεσέτ. 17 κατέχει το κόμμα Υπάρχει Μέλλον του Γιαΐρ Λαπίτ, του ηγέτη της αντιπολίτευσης. Το κόμμα Γιαμίνα, βλέπουμε τα κόμματα του συνασπισμού τώρα. Το Γιαμίνα, 6 από τις 7 έδρες του πάνε στο συνασπισμό. Είναι το κόμμα του κύριου Μπένετ που θα αναλάβει και την πρωθυπουργία κατά την πρώτη διετία. Ακολουθούν τα κόμματα Μπλε και Λευκό, Μέρετς, Εργατικό Κόμμα, το κόμμα Το Σπίτι Μας, Νέα Ελπίδα και η Ενωμένη Αραβική Λίστα, πολύ σημαντικό κόμμα, ρυθμιστής. Είναι ιστορικό το γεγονός, ένα αριστερό κόμμα αραβικό μπαίνει για πρώτη φορά στην κυβέρνηση. Αθροίζοντας, βλέπουμε πέτρα ότι έχουμε 61 έδρες. Είναι οριακό ένας βουλευτής να μην ψηφίσει υπέρ του συνασπισμού, τότε δεν ανάβει πράσινο, δεν εγκρίνεται από τη Βουλή. Αυτό και λέμε είναι εύθραυστα τα πράγματα. Απομένει βεβαίως να δούμε, Παύλο, τελικά αν ο Βενιαμίν θα τα καταφέρει να οδηγήσει τη χώρα στις πέμπτες εκλογές σε 2 χρόνια και πιθανόν να γυρίσει εκ νέου υπέρ του το αποτέλεσμα. Ναι, θα είναι ένα θρίλερ. Αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Να πούμε κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών εδώ στην Κύπρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτήθηκε σχετικά με τη νέα κυβέρνηση στο Ισραήλ. Μην ξεχνάμε βεβαίως ότι ο κύριος Νετανιάχου αποτελεί μεγάλο εταίρο και φίλο της Κύπρου. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης όμως είπε ότι οι σχέσεις Κύπρου και Ισραήλ έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που ανεξαρτήτως κυβέρνησης Πέτρα δεν μπορούν να επηρεαστούν αυτές οι πολύ καλές και άριστες σχέσεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Ανοίγει τις πόρτες του τον ερχόμενο Ιανουάριο το κέντρο